βραδιά συγκίνησης. Εκεί είναι η κιθάρα του Μάνου, ακούω ακόμα τα αρπέζ. Και εδώ είναι το πιάνο του. Εδώ κάναμε και το Αχ Χελιδόνι μου. Θέλω. Δύσκολο κανείς να περιγράψει τα συναισθήματα. Τα συναισθήματα είναι πολύ πιο πυκνά από τις λέξεις που βγαίνουν. Θέλω λοιπόν να δηλώσω την τιμή για τη συμπάθειά μου στο νεαρό Νίκο με το βαρύ όνομα. Ό,τι είπες για το Λοΐζο ήταν ένα μέρος από αυτά που ίσως θα ήθελα να πω. Δεν θέλω όμως να τα πω όλα αυτά. Θέλω να σας πω για την προσωπική μας σχέση, γιατί μάλλον αυτό θα θέλετε, αυτό μετράει. Ο Μάνος είναι ο πρώτος άνθρωπος που με πήρε από το χέρι πραγματικά και πήγαμε στην οδό Σταδίου, στο 42, και ανεβήκαμε πάνω. Είχε ένα παλιότερο πιάνο. Υπάρχει αυτό ακόμα σε ένα στούντιο. Και εκεί μου γνώρισε το Λευτέρη Παπαδόπουλου και από εκεί άρχισε ο κατήφορος. Από εκεί. Λοιπόν, για μένα η συγκίνηση είναι πολύ μεγάλη. Πρώτα απ' όλα γιατί εδώ είναι η Μανουέλα, η γονή του. Και είναι και η Μυρσίνη, με την οποία οι εικόνες που έχω είναι ένα μικρό κορίτσι που χώραγε, όχι μες στη φούφτα μου, αλλά χώραγε έτσι στο ένα χέρι. Και έτσι την έπαιρνα, θα το δείτε στις παλιές φωτογραφίες. Δεν μιλούσε ποτέ, μιλούσε λίγο η Μυρσίνη και είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου ότι δεν πειράζει, εσύ ξέρω ότι είσαι εσωστρεφής, κάποια μέρα θα σου ανοίξω το στόμα. Πρέπει να σας εκμυστηρευτώ ότι δεν έχει έρθει η ώρα ακόμα αυτή. Προετοιμάζεται σε λίγο, στα επόμενα ραντεβού, να δείτε ότι θα γίνει και αυτό. Βέβαια, της αξίζει. Και θα το συνεχίσει η Εμμανουέλα. Ναι, είναι στο χέρι της. Ναι, είναι στο χέρι της. Λοιπόν, η άλλη μεγάλη χαρά είναι τα νέα παιδιά. Βλέπω νέα παιδιά. Πρέπει να σας πω, σαν δήλωση κάπως, και συγχωρέστε με γι' αυτό, ότι όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με το τραγούδι, γυρίζω στους χώρους, στα γήπεδα, στις συναυλίες, στις εκδηλώσεις, δεν έχω δει Έλληνα συνθέτη να τον τραγουδάνε τόσο μικρά παιδιά, σχεδόν πιτσιρικάδες. Αυτό είναι κάτι που το κέρδισε, το ανέλησε προηγουμένως ο Νίκος. Για μένα αυτό σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ και την ΚΝΕ για αυτές τις πρωτοβουλίες και κάνω μια μικρή επανένθεση. Θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στον κύριο Κουτσούμπα. Ο Δημήτρης, αυτός ο άνθρωπος που αγαπάει το λαϊκό τραγούδι, τον τελευταίο καιρό κάνει πράγματα, κάνει άλματα. Και αυτά τα άλματα θα περάσουν στις ψυχές των λαϊκών ανθρώπων και να δείτε ότι αυτό θα γίνει ένα λουλούδι που θα ανθίσει. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που κάνατε για τον αδερφό μου, τον Μάνο Λοΐζο.